συνέβη το ίδιο και την περσινή σεζόν, δύο χρόνια μετά. Κοίταξε, αυτό είναι ένα κλασικό φαινόμενο και διαρκές της ελληνικής τηλεόρασης. Έχουμε ανθρώπους που δεν υπηρετούν τις εκπομπές τους, θέλουν εκπομπές που να υπηρετούν τους ίδιους. Το οποίο μέχρι ένα σημείο μπορεί να είναι θελκτικό, εφόσον ο άλλος έχει μια κριτική προσωπικότητα και πάρα πολλά πράγματα να δώσει. Αν έχει να πει ένα, και αν το προσόν του είναι ότι φωτογραφίζεται τη στιγμή που μένει έγκυος, αγοράζει ρούχα για το παιδί του ή πηγαίνει στον μπακάλι στην παιδική χαρά. Καρφί είναι το αυτό, το έχω πιάσει. Όχι, δεν είναι καρφί. Υπάρχουν 5-6 που μπορείς να φανταστεί, ναι. Μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Δεν είναι αυτό το πράγμα θελκτικό για να το βλέπεις. Mm-hmm. Δεν είναι μια πληθωρική προσωπικότητα που έχει 1000 πράγματα να πει για να τον παρακολουθήσεις. Επομένως, η λύση και για αυτούς είναι να βρουν εκπομπές γερές να τις παρουσιάσουν. Mm-hmm. Αφού ο εαυτός τους έχει πια τελειώσει. Αυτό είναι ένα οριστικό τέλος. Έχει μπει, δεν υπάρχουν πια αυτοί που φτάνει μόνο να δείξουν τη ζωή τους για να τους παρακολουθήσεις. Θέλουμε να πούνε και πολλά πράγματα. Και πιο έξυπνη που το χειρίστηκε είναι η Ελένη Μενεγάκη, η οποία έκανε μια στροφή στη θεματολογία της τα δύο τελευταία χρόνια που είναι εντυπωσιακή. Δηλαδή βάζει θέματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον από μόνα τους. Mm-hmm. Διατηρεί δηλαδή το ίδιο το ύφος εκπομπής, αλλά το έχει πλουτίσει κάνοντας σπουδαίες πολλές φορές συνεντεύξεις που παλιά δεν υπήρχε τέτοια ενότητα μέσα στην εκπομπή της. Είχες πει τότε ότι